Χριστιανά! Δεν βγαίνει, κύριε Κοντιζά μου, είναι πολύ σφιχτόν. Πόπο. Τι είναι σφιχτό? Είναι... Α, ναι. Και είναι υλικά τα οποία τα χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Τι αυτό? Α, όχι, όχι, δεν πρέπει να το ανοίξετε. Δηλαδή? Δεν πρέπει, όχι. Είναι το κουτί μου, όχι, μην το ανοίξετε. Το οποίο έχει μια ιστορία. Δεν γίνεται να σας εξι... Όχι, όχι. Αυτό είναι το δυνατότερο πιόνι, είναι από τη σκακέρα μου. Ναι. Γιατί παίζω κι εγώ σκάκι. Ναι. Και σήμερα το έφερα. Πριν ξεκινήσω από το σπίτι μου, αυτό το κουτί του φέρθηκα όπως αρμόζει για να με βοηθήσει για το μαγειρικό αγώνα που είχα σήμερα. Τι κάνει αυτό πάλι εδώ? Το έφερα για να με συντροφεύει σε όλη τη διαδικασία. Μιας και το είχα στην αρχή, θέλω να το έχω και στο τέλος, επομένως... Σε έχει βοηθήσει και άλλες φορές? Ναι. Ε? Στην νομική κυρίως. Περνάς μαθήματα με το βασιλιά. Ναι. Ε? Ναι. Oh. Πάλι το ανοίγεται. Ωραίο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Υποψιάζομαι. Χριστιανά, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω από σένα για την αγάπη σου και τη μαγειρική, για το πάθος σου και επίσης και για την πίστη που έχεις σε αυτό που κάνεις. Σήμερα όμως έχω να κρίνουμε ένα πιάτο. Πιστεύεις ότι όλα αυτά σήμερα βγήκαν στο πιάτο σου? Πιστεύω ότι έχει καλά στοιχεία το πιάτο μου. Εγώ όμως πιστεύω ότι προσπάθεια και πολλή δουλειά και όλα μπορούν να γίνουν. Έτσι μου είχε αποδείξει η ζωή μου μέχρι σήμερα, επομένως... μπορώ να πω κάτι? Βεβαίως. Μιας και έχω πάρει από τη σκακέρα μου το βασιλιά, θα ήθελα να το δώσω στο βασιλιά της πάστας. Μπορώ? Σημαίνω. Ναι. Ευχαριστώ. Μπορώ να πάρω και ένα φιλί? Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Συγκινούμε. Είναι ιδιαίτερη αγάπη και αδυναμία αυτό. Σας κερνάω και μια καραμέλα για ωραίων γευσογνωστικών, έτσι, ουρανίσκων. Να τη δοκιμάσετε, είναι πολύ ωραία, από τις αγαπημένες μου. Ευχαριστώ. Για να κρίνετε τα υπόλοιπα πιάτα. Αυτά λοιπόν από τη Χριστιανά. Πήγε εκεί με πολύ όρεξη και πάθος για εκπλήξεις. Κρατούσε και αυτό το φυλακτό, αυτό το γούρι, με τις καραμελίτσες. Τελικά, δυστυχώς, παρόλο που δεν κατάφερε να περάσει στο σπίτι του Masterchef, τους έδωσε στο τέλος την καραμέλα, έτσι, για να γλυκαθεί ο ουρανίσκος. Αφήσε και το στίγμα της, ναι, για την καραμέλα, ναι, 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 μέσα, ναι, στο παιχνίδι. Εμείς όμως, επειδή είμαστε σοβαρή εταιρεία εδώ πέρα, έχουμε την ίδια τη Χριστιανά Μιχαήλ στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας τα πει η ίδια. Χριστιανά μου, γεια σου, μας ακούς? Σας ακούω, σας χαιρετώ, σας στέλνω την αγάπη μου. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο σας. Ευχαριστώ. Και χαιρετώ και ολόκληρη την Κύπρο. Γεια σου, Χριστιανά μου, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας. Κι εγώ, Μαρία, κι εγώ. Για πες μου, πώς νιώθεις? Νιώθω πολύ καλά. Εντάξει, τι να πω, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία που θεωρώ αξίζει κανείς να το ζήσει και να το προσπαθήσει. Ήταν πολύ όμορφα όλα. Θα το ξαναδοκίμαζες του χρόνου? Μαρία μου, εντάξει, τώρα κύριο μέλημά μου είναι τα 10 βήματα για το πτυχίο. Όχι, και δεν θα το ξαναδοκίμαζα. Θα το αφήσω έτσι όπως ήταν όμορφο. Όπως ήταν όμορφο. Θα μαγειρεύεις για τους φίλους σου? Βεβαίως. Ξέρεις το πρώτο σχόλιο που έκανα, όχι σήμερα, την προηγούμενη φορά που σε είδαμε, που είδαμε βίντεο σου στην εκπομπή, είπα ότι θα ήθελα να την είχα πάρα πολύ φίλη όταν ήμουνα και εγώ φοιτήτρια. Είναι πολύ χρήσιμη μια φίλη που μαγειρεύει καλά όταν είσαι φοιτητής. Ναι. Το κάνεις αυτό, μαγειρεύεις για τους συμφοιτητές σου, τις συμφοιτήτριες, μαζεύονται όλοι σπίτι σου, τρώτε? Εντάξει, έχω μαγειρέψει, το έχω κάνει και αυτό. Εντάξει, τώρα και με τα μαθήματα έχω κόψει λίγο, αλλά γενικότερα είναι αυτό που έλεγα και σήμερα. Το σπίτι μου εδώ έχει μυρίσει τα πάντα. Έχω φτιάξει γαλακτομπούρεκα, τούρτες, φαγητά, τα πάντα όλα. Σε είδαμε το πρωί και στην εκπομπή στη Φωλιά των Κούκου και ήσουν έτσι πολύ αλλαγμένη, Χριστιανά μου. Έχεις αλλάξει look στα μαλλιά, τα έχεις κόψει, τα έχεις βάψει. Πού οφείλεται αυτό? Τα μαλλιά τα έχω κόψει, δεν τα έχω βάψει. Να σου πω την αλήθεια, Μαρία μου,
Τα έχω κόψει και τα έχω χαρίσει για φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες που νοσούν με καρκίνο του μαστού. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνω. Επομένως, ναι, τα έκοψα για αυτόν τον λόγο. Μπράβο, Χριστιανά μου. Μπράβο σου για αυτό που έκανες. Πάρα πολύ σπουδαία κίνηση. Ναι. Και ωραίο παράδειγμα. Να σε καλά, Μαρία. Ωραίο παράδειγμα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, Χριστιανά, γεια σου και από μένα. Πήγες εκεί με πάρα πολύ όρεξη και διάθεση και νομίζω πως ήθελες πραγματικά να μπεις στο σπίτι του MasterChef, σωστά? Να σου πω. Γενικότερα πήγα με όλη μου την καλή διάθεση, χωρίς να περιμένω τίποτα. Δηλαδή ήξερα ότι έχω να μετρηθώ με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ καλούς παίχτες, γιατί έχει παίχτες οι οποίοι είναι μάγειρες, δουλεύουν χρόνια ως μάγειρες κτλ. Επομένως πήγα, έδωσα εκεί τη ψυχή μου, την αγάπη μου, χωρίς να περιμένω κάτι. Απλά θεώρησα ότι όσον, δηλαδή και οντισιών που είχα πάει και στα bootcamp, από εκεί έμαθα κάτι, πήρα κάτι. Επομένως, εντάξει, το ότι δεν μπήκα δεν πειράζει. Αν συνέχιζες όμως, ήσουν έτοιμη να θυσιάσεις τις σπουδές σου, τη νομική, έστω για ένα διάστημα? Εντάξει, θεωρώ ότι αν έμπαινα στο σπίτι, θα έμενε λιγάκι πίσω η νομική για ένα διάστημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα την τελειώσω την νομική. Όχι, είναι από το κύριο μέλημά μου που έχω αυτή την περίοδο, αλλά ναι, θεωρώ ότι αν έμπαινα στο σπίτι δεν θα πείραζε να αφήσω λίγο την νομική στην άκρη, αλλά όπως και να έχει δεν μπήκα, επομένως είναι η νομική. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, Χριστιανά μου, τι πιστεύεις ότι πήγε λάθος και δεν πέρασες? Εσύ ήσουν ευχαριστημένη από την απόδοσή σου και από το πιάτο που έφτιαξες εκεί και παρουσίασες στους κριτές? Εντάξει, εγώ ήμουν ευχαριστημένη. Απλά επειδή εκεί είχα να αναμετρηθώ με άλλα άτομα και ήταν εκεί κριτές, οι κριτές ως πρεσβευτές της καλής μαγειρικής, ίσως για να μην πέρασα κάτι θα είδαν. Η αλήθεια να πείτε, δεν άκουσα κάποιον αρνητικό σχόλιο να μου πει για το πιάτο μου. Ίσως να μην ήθελα να με στεναχωρήσουν, όπως είπα και το πρωί. Αλλά γενικότερα δεν έχω ακούσει κάποιο σχόλιο κακό για το πιάτο μου. Δεν ξέρω, ίσως να ήταν ο πουρέ γλυκοπατάτας, να μην ήταν σωστός. Δεν ξέρω, το κρέας, να μην ήταν σωστά ψημένο. Και πάλι όμως, επειδή δεν μου έχουν πει κάτι, δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια τι ίσως πήγε στραβά. Κύπρο έρχεσαι? Δεν ξέρω. Κύπρο έρχεσαι? Πότε κατεβαίνεις? Κύπρο, εντάξει, δεν είμαι η κλασική φοιτήτρια που κατεβαίνει κλασικά καλοκαίρι, Πάσχα, Χριστούγεννα. Αλλά ναι, αραιά και που κατεβαίνω. Χριστιανά μου, αυτό που πήρες ήταν βασίλισσα? Ο βασιλιάς ήταν, ναι. Γιατί πήρες αυτό μαζί σου? Τι σημαίνει για σένα? Εντάξει, επειδή παίζω και σκάκι, είναι από τα αγαπημένα μου έτσι πιόνια, γιατί τώρα θα μου πεις γιατί είναι το αγαπημένο σου. Δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι ο αρχηγός, ας πούμε, της σκακέρας, δεν ξέρω, κάπως το έχω έτσι συνδέσει μέσα μου. Και τον πήρα γιατί είναι αγαπημένο μου πιόνι γενικά. Πήρα και το μαύρο χρώμα γιατί είναι επίσης το μαύρο χρώμα το αγαπημένο μου. Και δεν ξέρω, έτσι το πήρα για να μου κρατάει συντροφιά, να νιώθω ότι έχω κάτι δικό μου και να μου δίνει γενικότερα έτσι θετική ενέργεια αυτό. Και μετά γιατί το χάρισες στον Πάνο Ιωαννίδη? Το χάρισα γιατί δεν ξέρω αν είδατε την οντισιόν, τον είχα αποκαλέσει ο βασιλιάς της πάστας και έτσι είπα να το δώσω εκεί που πρέπει αυτόν. Να υποθέσω λοιπόν ότι αν περνούσες θα προτιμούσες τον Πάνο Ιωαννίδη σαν coach σου, έτσι? Μαρία μου, εντάξει, καλά, του τρέφω μια ιδιαίτερη αδυναμία, αλλά και οι τρεις είναι αξιόλογοι, επομένως δεν θα είχα κανένα θέμα όποιου την ποδιά και να έπαιρνα, εντάξει. Αλλά ναι, του έχω η αλήθεια μια ιδιαίτερη αδυναμία. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είμαι σίγουρη ότι θα διαπρέψεις τις σπουδές σου, Χριστιανά μου, και σαν δικηγόρος αργότερα, γιατί το λέγει το έχεις. Είσαι εύστροφη, είσαι τιμόλογη, μιλάς πάρα πολύ ωραία και αυτό είναι πολύ χρήσιμο στη δουλειά του νομικού. Κάθε επιτυχία σου εύχομαι, σε ό,τι και να κάνεις, να συνεχίσεις να μαγειρεύεις και όταν με το καλό έρθεις στην Κύπρο θα σε περιμένουμε και εδώ ζωντανά στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ και σε εσάς καλή συνέχεια. Και σας στέλνω όλη τη θεγητική μου ενέργεια. Χάρηκα που σας μίλησα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χριστιανά μου. Και εσείς, γεια σας. Καλή συνέχεια.
Φιλιά.